Θα υποδεχθούμε έναν εξαιρετικό αθλητή, ο οποίος έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και από τον οποίο περιμένουμε πολλά στο μέλλον, καθώς σίγουρα η παρουσία του είναι εξαιρετική και ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε ό,τι αφορά το μέλλον του. Θα υποδεχθούμε λοιπόν τον πρωταθλητή του Ορίωνα, τον Βασίλη τον Κακουλάκη, να τον καλωσορίσουμε μέσω Skype. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να πούμε καταρχάς συγχαρητήρια βέβαια με αφορμή και την παρουσία σου εδώ εξαιτίας της σπουδαίας επιτυχίας που είχες στην πρώτη θέση στο Μεσογειακό Κύπελο μεγάλων αποστάσεων για αγόρια 15-16 ετών στο Βελιγράδι την προηγούμενη εβδομάδα. Στον αγώνα 5 χιλιόμετρων έκανες χρόνο 58-58-22. Βλέπουμε εδώ και τα τελευταία έτσι δευτερόλεπτα της σχετικής κούρσας και την απονομή. Θέλω να μας πεις έτσι για την επιτυχία σου αυτή και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου σε έναν αγώνα όπου ξεπέρασες και έναν αθλητή που ήταν βέβαια δεύτερος στο παγκόσμιο στις Σεϊχέλες. Να. Έδωσα το καλύτερο μου εαυτό. Κολύμπησα όπως είχα προπονηθεί και ακολούθησα φυσικά τις οδηγίες του κ. Γιαννιώτη. Η αλήθεια είναι ότι ο ανταγωνισμός με τον Ιταλό ήταν πολύ δύσκολος. Σε όλη την κούρσα σχεδόν σώμα με σώμα, αλλά στα τελευταία μέτρα κατάφερα και μπήκα μπροστά. Πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή κούρσα και το γεγονός ότι βρέθηκες στην πρώτη θέση σίγουρα μαρτυρά πολλά και για τη δουλειά που έχεις κάνει αλλά και για τις δυνατότητες που έχεις. Θέλω να μας πεις, Βασίλη Κακουλάκη, γιατί έχοντας έτσι μιλήσει πριν τον αγώνα, πίστευες στην παρουσία σε ό,τι αφορά στο βάθρο. Βλέπουμε εδώ και την προπονήτρια του Ορίωνα, τη Βάνα, την Μπακούση. Το γεγονός ότι πίστευες στην κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Βελιγράδι έχει να κάνει με την πολύ καλή προετοιμασία που είχες και το πολύ υψηλό επίπεδο στο οποίο έχεις πλέον φτάσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δούλεψα πάρα πολύ. Η προετοιμασία μου με την προπονήτριά μου, την κυρία Βαναμπάκουση, ήταν πάρα πολύ καλή. Εκτός αυτού, ήμουν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, οπότε πίστευα ότι θα πήγαινα πολύ καλά. Και το επιβεβαίωσες πραγματικά και μπράβο σου. Βασίλη, αυτή ήταν η δεύτερη έτσι, παρουσία σου με το Εθνόσημο. Μετά έτσι το Πανευρωπαϊκό πέρσι φέτος ήρθε το Μεσογειακό Κύπελλο. Θέλω να μας πεις λίγο, σίγουρα ανεβαίνει ο προσωπικός σου πύχης. Θέλω να μας πεις και για τους επόμενους στόχους σου. Εδώ με την εθνική ομάδα, έτσι, τον κύριο Γιαννιώτη και τους συναθλητές σου. Μίλησε μας λίγο για τους στόχους σου. Αρχικά είμαι πολύ περήφανος που έχω καταφέρει να είμαι μέλος της εθνικής μας ομάδας. Ο επόμενος μου στόχος είναι να ξαναφέρω πολλά μετάλλια στις επόμενες διοργανώσεις με την εθνική ομάδα. Μάλιστα. Πόση δουλειά, Βασίλη, κρύβεται πίσω από ένα τόσο πολύ υψηλό επίπεδο η παρουσία σου στις διεθνείς διοργανώσεις και σε αυτά τα εξαιρετικά meetings τα οποία λαμβάνεις μέρος. Θες να μας πεις έτσι λίγο και το πρόγραμμά σου, δεδομένου ότι είσαι και μαθητής λυκείου. Να. Είναι λίγο δύσκολο να προλαβαίνω και προπόνηση και σχολείο και διάβασμα όλα μαζί. Είμαι στην πρώτη λυκείου, έχω καθημερινή προπόνηση πρωί και απόγευμα. Σχολείο, διάβασμα αλλά και ιδιαίτερα μαθήματα. Εκτός αυτό πρέπει να τρώω και πολύ σωστά αλλά και να κοιμάμαι και πολύ νωρίς, έτσι ώστε να ξεκουράζομαι προκειμένου να πάω προπόνηση πάλι το πρωί. Αλλά αν θέλεις γενικότερα κάτι, πολύ το καταφέρνεις. Η αλήθεια είναι αυτή και σίγουρα με συνοδοιπόρους και τους γονείς σου, η στήριξή τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη έτσι, των υψηλών στόχων και προσδοκιών σου. Σίγουρα σε έχουν βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θέλω να μας πεις λίγο και τα συναισθήματά σου. Είδαμε πριν τον καμβά που δημιούργησαν έτσι οι συναθλητές σου στην ομάδα του Ορίωνα. Είχε πάνω πολύ ωραίες ευχές, συγχαρητήρια. Θέλω να μου πεις λίγο τα συναισθήματά σου έτσι και από αυτή την ανταπόκριση και τα εύσημα που σου απέδωσαν οι συναθλητές σου. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα και όλοι οι συναθλητές μου με στηρίζουν. Ήταν πολύ συγκινητικό, ευχάριστο, αλλά με βοήθησε και ταυτόχρονα με την κατάσταση που είμαι τώρα. Mm-hmm.
Σίγουρα να με βοηθήσουν να συνεχίσω. Έτσι, η ενθάρρυνσή τους σίγουρα σε βοηθάει και βέβαια αποτελείς έτσι και πρότυπο και για τα υπόλοιπα παιδιά να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά προκειμένου να φτάσουν και αυτά σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως εσύ. Η παρουσία σου, Βασίλη Κακουλάκη, στην εθνική ομάδα και το γεγονός ότι περιστοιχίζεσαι έτσι από την αφρόκρεμα της ελληνικής κολύμβησης. Να πούμε ότι τεχνικός σύμβουλος στην Κολυμβητική Ομοσπονδία είναι ο σπουδαίος Σπύρος Γιαννιώτης. Πώς είναι το κλίμα και στην εθνική ομάδα και πώς είναι έτσι με αυτούς τους μύθους της κολύμβησης με τους οποίους πλέον έχεις σχέση και παίρνεις έτσι και κατευθυντήριες οδηγίες? Ο κύριος Γιαννιώτης ήταν πολύ μεγάλος αθλητής. Είναι φοβερός άνθρωπος αλλά και προπονητής ταυτόχρονα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την εμπειρία του στη θάλασσα και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ τυχερός που τον έχω να με καθοδηγεί για την πορεία μου στο να γίνω καλύτερο στην ανοιχτή θάλασσα. Mm-hmm. Η προπονήτριά σου, Βασίλη, η Βάνα Ιμπακούση, έτσι με δηλώσεις της στη Νέα Κρήτη πριν αναχωρήσει για το Βελιγράδι, μας είχε πει ότι μπορείς να αφήσεις το στίγμα σου στην κολύμβηση, ότι είσαι ένας εργάτης και ότι ακούς. Θεωρείς ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό, δηλαδή η σκληρή δουλειά αλλά και η υπακοή? Ναι, σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και πολύ πειθαρχία για να μπορέσεις να πετύχεις κάτι. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας λίγο πώς προέκυψε η ανοιχτή θάλασσα, γιατί κυρίως στην πισίνα βλέπουμε τους αθλητές μας και τις επιτυχίες τους. Πώς ήρθε λοιπόν η ανοιχτή θάλασσα και αν είναι και δυσκολότερη από ό,τι είναι η πισίνα? Η ανοιχτή θάλασσα προέκυψε από έναν αγώνα που είχε γίνει για πρώτη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήταν τα 5 χιλιόμετρα στην πισίνα και είχαμε βάλει στόχο με την προπονήτριά μου να κάνουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περιμέναμε, οπότε είπα να ξεκινήσω και ανοιχτή θάλασσα. Εκτός αυτό, και τα δύο έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας τους. Στην πισίνα έχω τη δική μου διαδρομή και είναι πιο εύκολο. Ενώ στη θάλασσα είμαστε όλοι μαζί χωρίς διαδρομές και έχει ρεύματα αλλά και κύματα, οπότε είναι πιο δύσκολο στο να χειριστεί κάποιος το πώς θα κολυμπήσει. Σωστά, εκεί ο καιρός παίζει καθοριστικό ρόλο. Πάντως, Βασίλη Κακουλάκη, ακούγοντας έτσι κανείς για τα αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων στην ανοιχτή θάλασσα, το γεγονός μοιάζει εξαιρετικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, εσύ έκανες 5 χιλιόμετρα. Είναι έτσι όπως ακούγεται, όπως το λαμβάνουμε εμείς απ' έξω, να κολυμπάς 5 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα? Ναι, είναι αρκετά δύσκολο το αγώνισμα των 5 χιλιόμετρων, αλλά η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι πρόκειται για το κολύμπι στη θάλασσα. Όχι για τα μέτρα, γιατί τα μέτρα τα κολυμπάω πολλές φορές παραπάνω καθημερινά στην πισίνα μέσα. Μάλιστα. Θέλω να μας πεις λίγο έτσι και τι σου λένε τα παιδιά της ηλικίας σου, οι συμμαθητές σου, οι φίλοι σου. Γιατί σίγουρα το γεγονός ότι κάνεις πρωταθλητισμό σου στερεί άλλες απολαύσεις ενδεχομένως που έχουν τα παιδιά της δικής σου ηλικίας σε αυτή τη φάση της εφηβείας και του λυκείου. Η αλήθεια είναι ότι δέχομαι πάρα πολλά συγχαρητήρια και μπράβο από παιδιά στην ηλικία μου. Έχω στερηθεί κιόλας πολλά πράγματα μέχρι στιγμής, όπως τα πάρτι και βόλτες μέχρι αργά. Και ο λόγος είναι ότι πρέπει να ξεκουράζουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Mm-hmm. Θέλω να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμά σου στα παιδιά της ηλικίας σου και σε μια έτσι εποχή όπου κατακλείζεται από τη μικρή οθόνη και ενώ βέβαια τους υπολογιστές και τα κινητά. Στα παιδιά που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, θέλω να τους στείλεις ένα μήνυμα μέσα από τη δική σου εμπειρία, να τους παροτρύνεις να ασχοληθούν και να τους πεις τι έχει να τους προσφέρει ο αθλητισμός. Το μήνυμά μου είναι ότι ο αθλητισμός είναι υγεία και προσφέρει πολύ καλή σωματική κατάσταση, αλλά είναι και μεγάλος τρόπος ζωής. Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βασίλη Κακουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγχαρητήρια σε σένα, στη Βάνα την Πακού, στον Ορίωνα βέβαια, αλλά και τους γονείς σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επίσης.